Γεια σας φίλοι μου. Νέο προϊόν από τη Χαγιαμπούσα. Αναφέρομαι στην χταποδιέρα της Χαγιαμπούσα, η οποία καταρχήν να σας πω ότι είναι πολύ διαδεδομένη στο ψάρεμα χταποδιών στην Ιαπωνία, γιατί είναι πολύ αποτελεσματική. Όταν ψαρεύει, στέκεται πάντοτε όρθια, έτσι ώστε να μην σκαλώνει, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα, γιατί μπορούμε να την ψαρεύουμε πολύ κοντά στο βυθό με μικρά χτυπήματα, χωρίς να έχουμε το φόβο να σκαλώνει, όπως συνήθως συμβαίνει με τις παρακαρόλες που δουλεύουμε στην Ελλάδα. Προσομοιώνει μικρό καρκινοειδές, ένα μικρό καβούρι, μια μικρή καραβίδα, ένα μικρό αστακό. Θέλω να δείτε εδώ τις δαγκάνες, την τρέσα. Έχει πολύ μεγάλο μάτι για να προσελκύει το κυνηγητικό ένστικτο των χταποδιών. Και αυτό που θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά είναι ότι η χταποδιέρα στέκεται πάντοτε με τα αγκίστρια προς τα πάνω όταν ψαρεύει, και έτσι είναι πολύ δύσκολο να σκαλώσει. Μπορούμε να ψαρεύουμε πολύ κοντά στον πάτο, εκεί όπου φωλιάζουν τα χταπόδια και δραστηριοποιούνται τα χταπόδια. Η χταποδιέρα ζυγίζει 180 γραμμάρια και θα είναι διαθέσιμη για σας σε τρία χρώματα. Θέλω να τα δείτε λίγο τα χρώματα ένα-ένα. Αυτά είναι τα τρία χρώματα που μπορείτε να προμηθευτείτε. Και τελειώνοντας το βίντεο, να σας δείξω ακόμα ένα αξεσουάρ της Χαγιαμπούσα για το ψάρεμα των χταποδιών. Είναι αυτός εδώ ο ανακλαστήρας, ο οποίος δημιουργεί ένα οπτικό εφέ για να προσελκύει τα χταπόδια από μεγαλύτερη απόσταση. Δεν έχετε απλά, χρησιμοποιώντας αυτή την παραμάνα ασφαλείας, να το περάσετε απάνω στον κρίκο της χταποδιέρας, να δέσετε στη μάνα σας και είναι έτοιμο να ψαρέψει. Βεβαίως, θέλω να γνωρίζετε ότι το ανακλαστήρα της Χαγιαμπούσα για το ψάρεμα των χταποδιών μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με όποια χταποδιέρα έχετε στη διάθεσή σας, γιατί πωλείται και ξεχωριστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.